Αντίστροφα, έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για τις επικείμενες εκλογές της 9 Ιουνίου, όπου οι Έλληνες πολίτες καλούνται να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στις κάλπες την Κυριακή 9 Ιουνίου. Όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του το 2024 έχουν δικαίωμα ψήφου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο Δήμου και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Οι εκλογείς προσέρχονται στο εκλογικό κέντρο και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και παληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα για την αναγνώρισή τους: αστυνομική ταυτότητα, προσωρινή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλίαρο υγείας ασφαλίστρων ταμείων, ψηφιακή ταυτότητα, ενώ σημειώνεται ότι και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Προκειμένου κάθε πολίτης να ενημερωθεί για το πού και το πώς ψηφίζει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Μάθε Πού Ψηφίζει στον ιστότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, το εκλογικό τμήμα του κάθε πολίτη καθορίζεται με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας του. Εσία λέει από 1 έως 4. Προφανώς μπορούμε να βάλουμε 4 σταυρούς. Ακόμη και το ψηφοδέλτιο να ρίξουμε μόνο. Ακόμη και το ψηφοδέλτιο. Ωραία. Ακόμη και 5 σταυρούς να βάλουμε. Το ψηφοδέλτιο θα μετρήσει σαν κόμμα. Οι σταυροί δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν θα ληφθούν υπόψη. Έχουμε όμως το δικαίωμα σαν πολίτες να ψηφίσουμε 1, 2, 3 ή και 4 υποψηφίους. Ναι. Τώρα, κυρία Βαβατήρα, πριν μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, πείτε μου κάτι. Εδώ δεν είναι σαν τις βουλευτικές εκλογές που να πει ότι ο Τζέλιος συγκέντρωσε 1000 σταυρούς, η Βαβατήρα 800, άρα εκλέγεται ο Τζέλιος. Εδώ όχι. Είναι με τη λίστα. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, έτσι που τα έχει βάλει το κόμμα, σωστά. Όχι. Η καταμέτρηση γίνεται στα πρωτοδικεία, ναι. Εκεί που ανοίγουν οι κάλπες. Ναι. Εμείς σαν περιφέρεια είμαστε εντεταλμένοι να στείλουμε τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών στο Υπουργείο. Ναι. Δεν έχουμε την δικαιοδοσία να στέλνουμε σταυροδοσίες. Μπράβο. Η σταυροδοσία θα σταλεί μέσω των τάμπλετ. Μάλιστα. Έτσι όπως θα σταλεί και καταρχήν υπέρ κομμάτων, όμως ένας αγγελιοφόρος θα είναι έξω από το εκλογικό τμήμα, θα γίνει καταμέτρηση υπέρ κομμάτων, θα τη στείλει στο Υπουργείο, θα την δώσει σε εμάς σε έντυπη μορφή, θα κάνουμε δηλαδή και μία δεύτερη καταμέτρηση και θα δούμε αν όντως είναι σωστά τα αποτελέσματα που έχουν σταλεί και θα τα επικαιροποιήσουμε στο Υπουργείο και εμείς, και εκεί τελειώνει η δική μας δουλειά. Όσον αφορά τη σταυροδοσία, είναι δουλειά των πρωτοδικείων και του Υπουργείου, που θα γίνει σε άλλο χρόνο. Μάλιστα.